Νομίζω ότι ο επόμενος καλεσμένος μας έχει να μας δείξει κάτι που δεν το συνηθίζουμε να το βλέπουμε τακτικά. Λοιπόν, Νικολέτα, θα σε πάω στα όμορφα μαγευτικά Ιωάννινα. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Παναγιώτη Μπάκα, ένας ξεχωριστός εκπαιδευτής οδήγησης, διότι είναι και πιλότος και κατασκευαστής αυτοσχέδιων ελικοπτέρων. Δεν ξέρω αν το έχεις ξανακούσει στην Ελλάδα αυτό. Όχι, δεν το έχω ξανακούσει και να τον καλησπερίσουμε, να τον ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Μπάκα, από την Κρήτη. Καλησπέρα από τα Γιάννενα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εμείς σας ευχαριστούμε, γιατί αλήθεια είναι ότι για δάσκαλος οδήγησης περιμέναμε στα του δρόμου να τα πούμε και θα τα πούμε για τους εθέρες. Και την δικιά σας την πρωτοβουλία αυτή. Πώς ξεκίνησε αυτή η ανάγκη σας για να κατασκευάσετε αυτό το ελικόπτερο το οποίο βλέπουμε καταρχάς το έχετε φτιάξει εσείς, έτσι? Ναι, εντελώς μόνος. Ξεκινάει όλο αυτό από μία σπίθα και μία αφορμή και μετά πέφτεις με τα μούτρα στη δουλειά, τον ελεύθερο χρόνο που διαθέτεις και όλα πάνε καλά. Πότε ξεκινήσατε, κύριε Μπάκα, πότε ξεκινήσατε έτσι να προσπαθείτε να φτιάξετε αυτοσχέδια ελικόπτερα? Εδώ και πολλά χρόνια, μπορεί να είναι και 25 χρόνια. Έχω φτιάξει αρκετά πριν από αυτό. Έχω κάνει πρώτα μία πιστή αντιγραφή του Bell 47, ενός θρηλυκού αμερικάνικου ελικοπτέρου. Και μετά ένα επόμενο και κατέληξα σε τούτο. Το τελευταίο, το οποίο έχει κινητήρα αυτοκινήτου και η βενζίνα του εμπορίου, έχει ενσωμάτωσα πολλά καινούργια στοιχεία πάνω σε αυτό και εξελίσσεται ακόμα. Η πρώτη απόπειρα πώς είχε πάει? Είχατε ξεκινήσει με το δεξί? Θέλω να το πιάσουμε λίγο από την αρχή το νήμα. Η πρώτη απόπειρα ήταν περίπου σαν να προσπαθούσα να εφεύρω από την αρχή το ελικόπτερο. Δεν είχα δει από κοντά πώς είναι. Και με πολύ ενθουσιασμό και άτε λίγο-λίγο. Στην πορεία είδα ότι είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι περίμενα. Διάβασα πάρα πολύ, ίσως περισσότερο από ό,τι διαβάζουν αυτοί που θα ασχοληθούν. Εσείς, να πούμε ότι είστε αυτοδίδακτος. Δεν έχετε τελειώσει κάποια σχολή, έτσι, αεροναυπηγικής? Όχι, καμία σχέση, τίποτα. Αυτοδίδακτος είμαι. Και αυτό δεν είναι ένα κίτ. Είναι από την αρχή φτιαγμένο με δικά μου υλικά που έχω φέρει από το εξωτερικό με ό,τι αυτό συνεπάγεται, χρώμα μολυβδένιο, δουραλουμίνια, κράματα κλπ. Και το έκτισα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, αξιόπιστο. Αυτό για να πετάξει τώρα, κύριε Μπάκα, εξηγήστε μας λίγο. Προχωράνε, γίνονται κάποιοι έλεγχοι, έρχεται κάποιος και ελέγχει αν όντως είναι ασφαλές για να πετάξει και αν πόσες ώρες έχετε πετάξει με ένα μοντέλο σαν αυτό? Αυτό πρέπει να συμπληρώσει 100 ώρες δοκιμών και μετά θα κινηθούν οι διαδικασίες να έρθουν οι επιθεωρητές. Ευελπιστώ στο πρώτο τρίμηνο του 24 να έχουμε τελειώσει τα τυπικά. Είναι όλα καλά μέχρι στιγμής. Άρα μετά μπορείτε να το βγάλετε στην αγορά για να καταλάβω, να κάνετε κάποιο αντίστοιχο μοντέλο, ας πούμε. Αυτό θα ήταν ευχής έργων. Μακάρι να γινόταν. Γιατί καταλαβαίνω ότι είναι και αρκετά κοστοβόρο το σπορ, κύριε Μπάκα. Δηλαδή, στοιχίζει. Είναι. Πάνω σε αυτό, προσπαθώ να κάνω διάφορα, το εξελίσσω και το έχω σαν πλατφόρμα δοκιμών περισσότερο. Άρα πειραματίζεστε. Πειραματίζουμε, ναι. Να ρωτήσω κάτι έτσι λίγο τεχνικά, να μας περιγράψετε τον κινητήρα του, τι δύναμη έχει. Βλέπω ότι πρέπει να είναι μονοθέσιο αυτό, αν δεν κάνουμε λάθος, έτσι? Είναι μονοθέσιο, έχει κινητήρα που πριν από αυτό πετούσε με ένα Subaru 2000 κυβικά, τώρα του βάλα μία Porsche. Τροποποιημένη για αεροπορική χρήση. Και το εξελίσσω ακόμα. Και το άλλο βλέπουμε μπροστά είναι γυαλί, είναι plexiglass. Κύριε Μπάκα, τι ακριβώς είναι αυτό? Ναι, είναι plexiglass, το οποίο έχει φτιαχτεί σε ένα ταπεινό εργαστήριο με όλα τα άλλα, που δεν έχει να στηριχθεί σε τίποτα από ένα εξειδικευμένο εργοστάσιο. Άρα εσείς ψάχνετε τα υλικά. Ψάχνετε τα υλικά, εσείς κάνετε την έρευνά σας, μετά τα φέρνετε στο δικό σας εργαστήριο που έχετε, τα συναρμολογείτε, δηλαδή το κάνετε όλο μόνο σας, δεν έχετε κάποια βοήθεια? Όχι, δεν. Καμία. Όλα αυτά γίνονται με πολύ μεράκι. Στο χέρι φτιαγμένα όλα. Η αγάπη αυτή πώς ξεκίνησε, κύριε Μπάκα? Λίγο αυτό θέλω να καταλάβουμε κι εμείς. Ξεκίνησε, ας πούμε, από το μοντελισμό. Συνήθως κάποιος ξεκινάει από το μοντελισμό, έτσι.
από τα δείγματα, έτσι, εντός εισαγωγικών, ναι, για να φτάσει σε κάτι μεγάλο. Από πού ξεκίνησε εσάς αυτή η αγάπη, αυτή η σπίθα? Μικρός παρατηρούσα τον άνεμο, τα στοιχεία της φύσης, πώς πετάνε τα πουλιά. Είχα μια έντονη παρατηρητικότητα. Και λίγο μπήκε το μεράκι αυτό να φτιαχτεί ένα ελικόπτερο που είναι, έχει άλλα χαρίσματα πέρα από το αεροπλάνο που και εκείνο το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μου ήταν εφικτό να το κάνω γιατί δεν έχω το χώρο του κατάλληλο εδώ. Και στράφηκα στην κατασκευή του ελικοπτέρου, που είναι πολύ χαρισματικό σκάφος, ένα μηχάνημα που έχει πανίσχυρο με πολύ δύναμη και μπορείς με απλές κινήσεις συντονισμένες να το διαθέσεις και να το πηγαίνεις όπου θες. Πιο εύκολο να πετάς ελικόπτερο, κύριε Μπάκα, ή ένα μικρό αεροπλάνο? Ποιες είναι οι διαφορές τους, έτσι λίγο θέλω να μας πείτε. Να σας πω, το ελικόπτερο είναι λίγο πιο σύνθετο, πιο περίπλοκο στην κατασκευή αλλά και στο χειρισμό. Γιατί απαιτεί πολύ πιο συντονισμένες κινήσεις από τον χειριστή, ενώ στο αεροπλάνο αυτές οι κινήσεις γίνονται μόνο στη φάση της απογείωσης και της προσγείωσης. Στο ελικόπτερο πρέπει να είσαι πάντα εκεί, να πετάς και να είσαι πάντα, να του μιλάς και να σε ακούει συνέχεια. Υπήρξε κάποια στιγμή που φοβηθήκατε, απογοητευτήκατε, πήγατε ίσως ένα βήμα πίσω, ίσως και λόγω του περιβάλλοντος, του κοινωνικού πολλές φορές, που καμιά φορά τα σχολεία μπορεί να είναι αποτρεπτικά γιατί δεν καταλαβαίνουν το μεγάλο όνειρο ή το μεγάλο εγχείρημα που θέλουμε εμείς να κάνουμε, τη μεγάλη ιδέα που έχουμε μέσα μας. Όλα αυτά μπορεί να λειτουργήσουν αποτρεπτικά. Υπήρξαν τέτοιες στιγμές, κύριε Μπάκα? Υπήρξαν στιγμές. Και ας περάσει και σαν μήνυμα στα νεότερα παιδιά. Υπήρξαν στιγμές που ήθελαν να το εγκαταλείψουν. Αλλά ευγνωμονώ αυτούς που δεν πίστευαν ότι θα τα καταφέρουν. Χάρη σε αυτούς το πέτυχα. Η αφισβήτηση σας πείσμωσε, δηλαδή. Ακριβώς. Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο σχολείο, κύριε Μπάκα, και νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσουμε όλοι για οποιαδήποτε πτυχή της ζωής μας και αν είναι αυτή, ότι αυτοί που δεν μας πιστεύουν πρέπει να μας πεισμώνουν κιόλας ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Επόμενος στόχος υπάρχει, κατάλαβα από πριν από αυτό που μας είπατε, ότι θέλετε να πάρετε τις εγκρίσεις, ενδεχομένως ευχής έργο να μπει και στο κομμάτι της αγοράς και της πώλησης. Επόμενος στόχος κατασκευαστικός υπάρχει, ονειρεύεστε κάτι? Θα ήθελα να γίνει να φτιάξω ένα πολύ μεγαλύτερο που να είναι χρήσιμο για το κοινωνικό σύνολο. Ας πούμε για μια πυρόσβεση, για μια βοήθεια σε ατυχήματα κλπ. Αυτό θα ήταν μια καλή. Επίσης προχωράω την κατασκευή στο ωραίο στροφείο. Προσπαθώ να κάνω κάτι πατέντες, να αφήσω λίγο το στίγμα μου πάνω στην αεροπορία. Να μείνει κάτι δικό μου. Ελπίζω να τα καταφέρω. Άρα, κύριε Μπάκα, αυτό το μοντέλο έχετε κι άλλο ένα μαύρο, νομίζω, ελικόπτερο. Άλλα δύο έχετε. Δύο. Αυτό είναι το πειραματικό πάνω στο οποίο πειραματίζεστε και προσπαθείτε να το εξελίξετε κατασκευαστικά? Ναι, ναι. Το ένα που είναι μέσα στο εργαστήριο είναι το Bell 47. Μια αντιγραφή του Bell 47, ακριβής. Και ένα άλλο που το χρησιμοποιώ σαν πλατφόρμα δοκιμών. Προσπαθώ πάνω σε αυτό να δοκιμάζω υλικά, τεστ κλπ. Κάποιος φορέας, να κάνω για αυτή την ερώτηση, σας έχει προσεγγίσει ποτέ να πει «Ελάτε εδώ, εσείς φτιάχνετε κάτι ξεχωριστό, δεν το έχουμε ξαναδεί, ναι, μήπως μπορούμε να το προχωρήσουμε λίγο αυτό το σχέδιο, να σας βοηθήσει κάποιος, ενώ το κράτος ή κάποιος άλλος επίσημος φορέας»? Όχι ακόμη, δεν το επιδίωξα κι εγώ άλλωστε, είμαι ένας κρυφός ήρωας, αλλά με καλέσαν στην Ιταλία, πήγα μουσική, η οποία ενδιαφερθήκαν οι ανθρώποι πάρα πολύ και είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία μαζί. Στην Ιταλία όμως, γιατί στην Ελλάδα ουδής προφήτης στο τόπο του κύριε Μπάκα, ισχύει το γνωστό. Ναι. Οι Ιταλοί, οι οποίοι μου είπαν να το ονομάσεις Μέγας Αλέξανδρος, όταν εγώ τους είπα θα του δώσω ένα όνομα ενός πουλιού. Οι Ιταλοί προτείναν το Μέγας Αλέξανδρος. Μάλιστα. Αυτό λέει πολλά. Εμείς να σας ευχηθούμε να πραγματοποιήσετε όλα σας τα όνειρα, κύριε Μπάκα. Σας ευχαριστούμε και που ήσασταν μαζί μας και αυτά τα οποία μας δείξατε και κάνετε, τα πολύ όμορφα που κάνετε, και μπράβο σας γιατί ακολουθείτε το όνειρό σας. Και σας ευχαριστούμε όμως διπλά γιατί στέλνετε και ωραία μηνύματα για το πώς πρέπει όταν πιστεύουμε κάτι και θέλουμε κάτι να είμαστε εκεί και να το παλεύουμε και να μην εγκαταλείπουμε. Και εύχομαι να πετάτε πάντα, πάντα ψηλά, κύριε Μπάκα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Τι ωραία μηνύματα αυτά που μας έδωσε. Πολύ ωραία μηνύματα, πολύ ωραίος άνθρωπος και μία λέξη θα πω, μεράκι. Μεράκι και φαντασία. Ναι, μεράκι και φαντασία. Και όρεξη. Και δηλαδή όρεξη. Θα μπορούσε να κάθεται σπίτι του με το ένα πόδι πάνω στο άλλο και να ξεκουράζεται τις ελεύθερες ώρες και όχι να κάθεται να ταλαιπωρεί τον εαυτό του, το μυαλό του. Όταν σ' αρέσει κάτι, πρέπει και να είναι. Νικολέτα, το είπε ο άνθρωπος αυτοδίδακτος. Δεν είχε καμία βάση. Δηλαδή ήταν όλα τα έχει μάθει μόνος του. Μπράβο, μπράβο.